Εδώ επάνω βρίσκω ένα σημείωμα που έχει ένα ωραίο κομμάτι από λόγο προφανώς του Θείου Χρυσοστόμου περί ελεημοσύνης. Και λέγει το εξής: ας ακουστεί και ας γραφεί, και αυτό να το ακούσουν και να το μάθουν κι άλλοι. Ούκ εστιν αμάρτημα ο μη δύναται καθαρίσε η ελεημοσύνη, ο μη δύναται εσβέσε, πάσα αμαρτία κατωτέρω ταύτης έστηκε, φάρμακον εστί εις παν τραύμα επιτίδιον. Και ερωτά αυτός που αντέγραψε αυτό: με την ελεημοσύνη δεν δύναται να εισέλθει ο άνθρωπος εις τον παράδεισον? Τότε προς τι ο Χριστός να σταυρωθεί, εάν ήταν θέμα ελεημοσύνης ο παράδεισος? Προς τι το αίμα του Ιησού να ρεύσει, και προς τι νας μέχρι σήμερα να γράφει το Ιερόν Ευαγγέλιο και να λέγει: το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Δεν λέει η ελεημοσύνη? Βέβαια ο Άγιος Πατήρ την ελεημοσύνη την παρουσιάζει σαν τη μεγαλυτέρα αρετή που μπορεί να καθαρίσει αμαρτήματα. Ποια όμως αμαρτήματα? Έκανες ένα φόνο και κάνεις τώρα ελεημοσύνη. Μπορεί η ελεημοσύνη να εξαλείψει το φόνο? Δεν μπορεί. Μόνο το αίμα του Χριστού μπορεί να εξαλείψει την αμαρτία. Τα αμαρτήματα που δεν μπορείς να τα συλλάβεις για να τα εξομολογηθείς, αυτά ναι. Αλλά τα αμαρτήματα όμως τα οποία τα ενθυμίσαι, δεν θα τα παραδώσεις στην ελεημοσύνη, αλλά στη μετάνοια, στην εξομολόγηση. Αν είχε έτσι το θέμα, καταργείται η Εκκλησία, δεν υπάρχει λόγος. Διότι η Εκκλησία σκοπόν έχει να καθαρίζει τον άνθρωπο από τα αμαρτίας. Αν τα αμαρτήματα καθαρίζονται δια της ελεημοσύνης, τότε προς τι το βάπτισμα, προς τι η μετάνοια, η εξομολόγηση ως μυστήριον, προς τι η Θεία Κοινωνία, προς τι όλα αυτά τα πράγματα. Είναι η μεγαλυτέρα των αρετών. Και μάλιστα και αβάφτιστος ακόμη αν είναι ο άνθρωπος και κάνει ελεημοσύνη, έχει την έφεση αυτήν της φιλανθρωπίας, τον αγαπά τον συνανθρωπό του και να του παραστέκεται στα ανάγκες του, αφήνει ένα παράθυρο ανοιχτό για το έλεος του Θεού. Ο ποτέ Κορνήλιος δεν έκανε ελεημοσύνες πολλάς? Δεν επήγε ο άγγελος και του είπε ότι προσευχές σου και ελεημοσύνες σου έφτασαν ενώπιον του Θεού? Λοιπόν, τώρα όμως στείλε τον Πέτρο, στείλε ανθρώπους να φέρουν τον Πέτρο να σου πούνε τι θα κάνει να σωθείς. Λεημοσύνη δημιουργεί προϋποθέσεις σωτηρίας, όχι ότι σώζει τον άνθρωπο. Αμαρτήματα που τυχόν να μην τα θυμάσαι, μικρά, λεπτομέρειες κλπ, βοηθιόνται δε της ελεημοσύνης. Όχι όμως ότι καθαρίζει αμαρτήματα τα οποία τα καθαρίζει μόνη μετάνοια η εξομολόγηση το αίμα του Κυρίου. Τότε θα έπρεπε να κηρύξουμε ελεημοσύνην, αγαθοεργίαν και όχι σταυρικήν θυσίαν και όχι το αίμα του Ιησού Χριστού. Έτσι έχει. Είναι βέβαια μια από τις μεγαλύτερες αρετές η ελεημοσύνη. Δείχνει αγάπη προς τον πλησίον. Το έλεος, διότι όταν κάνει ο άνθρωπος έλεος προς τον συνάνθρωπον, βρίσκει έλεος από τον Θεό. Όταν συμπάσχει, συμπονεί, συγκαταβαίνει,
αναλαμβάνει την ανάγκη, τον πόνο του άλλου, λύνει τα χέρια του Θεού και αναλαμβάνει ο Θεός τα δικά του τα ανάγκας. Και όταν ο άνθρωπος παρευρεθεί στο άλλου το περιστατικό, θα παραβρεθεί και ο Θεός το δικό του. Δώσε να σου δώσω, ελέησε να σε ελεήσω, βοήθησε να σε βοηθήσω. Είναι οι δύο εκείνες λέξεις πατερικές που λέγει ακοή αντί ακοής. Όποιος δεν ακούει τον πόνο του άλλου, το κλάμα του άλλου, το αχ του άλλου, ούτε ο Θεός ακούει το δικό του, λέγει ο Ιώβ στο βιβλίο του. Έτσι περίπου έχει αυτή η αρετή μεγάλη την οποία υμνεί ο Θείος Χρυσόστομος. Τώρα αναφορικός με το τι θα ήθελα να έλεγα απόψε. Απόψε ήθελα να πω, να μου επιτρέπετε να πω λίγα λόγια για την Αγία και Πάνσοφο Εκατερίνα. Ξέρετε ότι εκτός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, της υπεραγίας Θεοτόκου των Αποστόλων, υπάρχει και νέφος και Αγίων και μαρτύρων και οσίων και δικαίων. Ο ήλιος είναι ο Χριστός, η σελήνη είναι η Θεοτόκος, τα άστρα είναι οι υπόλοιποι Άγιοι, μάρτυρες, δίκαιοι. Ολόκληρο λοιπόν αυτό το πνευματικό στερέωμα θα πρέπει να το έχει υπόψη του άνθρωπος και να αντλεί. Εάν γνωρίζαμε τους βίους των Αγίων και θέλαμε κατάτι κι εμείς να τους ζήσουμε και να τους παρακολουθήσουμε, πολλά πράγματα θα είχαμε προλάβει άσχημα για τη ζωή μας. Αλλά όπως ξέρετε, άλλους ήρωας παρακολουθούμε και όχι τους ήρωας της πίστεως. Εάν δείτε τα παιδάκια μας τι διαβάζουν, τα εγγονάκια μας κλπ, θα φρίξετε. Εάν δείτε τι διαβάζουν οι κοπέλες μας, οι μεγαλύτερες που λίγο κλπ, θα φρίξετε. Το βίο της Αγίας τον δεν το ξέρουν. Και γι' αυτό ακριβώς νομίζω ότι εφόσον ο Κύριος μας επιτρέπει να υπάρχουμε και σήμερα τόσο επλυνθήθη η γνώση και τόσα έντυπα κυκλοφορούν. Γιατί κάποτε ήθελε να πάρει ένα βιβλίο ένας άνθρωπος, αλλά έπρεπε να δώσει ολόκληρο περιουσία και δεν το βρίσκε το βιβλίο αυτό. Σήμερα το βρίσκει το βιβλίο αυτό. Μπορεί να ακούμε μεγάλους αριθμούς σήμερα, αλλά η δραχμή έχει χάσει την αξία της. Γι' αυτό ακούμε μεγάλους αριθμούς. Άλλο στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα, γιατί είναι βιβλία που για να τα αποκτήσει ο άνθρωπος συμφέρει να δώσει ολόκληρο την περιουσία του. Ίσως να σας φαίνεται παράξενο αυτό που σας λέγω. Εάν πρόκειται το βιβλίο αυτό να παίξει ρόλο στον καταρτισμό της ψυχής του, τι είναι η περιουσία μπροστά? Περιουσία ξαναφτιάχνει, ψυχή δεν ξαναφτιάχνει. Εμείς πολλούμε εκεί στο μαγαζί την ερμηνεία των 14 επιστολών του Αποστόλου Παύλου, ερμηνευμένες από τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Και όταν λέμε από τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, λέμε από όλους τους πατέρας της Εκκλησίας, διότι ουδέποτε ο Άγιο Νικόδημος ερμήνευσε με το κεφάλι του, αλλά εδανίστηκε όλους τους άλλους και παρουσίασε μια ερμηνεία. Αυτό το έργο ήταν τρίτομο, έπειτα βρέθηκε ο τέταρτος τόμος και το είχα αγοράσει εγώ προ 25 ετών σε παλαιοπωλείο 500 δραχμές στον τόμο προ 25 ετών. Και μέχρι τώρα που έχασε τη δραχμή την αξία της, το πουλούσαμε 400 δραχμές στον τόμο. Τώρα έχει φτάσει 700-750, που αυτό το βιβλίο θα έπρεπε να έχει 2.500 δραχμές, 3.000 δραχμές θα έπρεπε να έχει. Και πάλι δεν πληρώνεις τίποτα
εν σχέση με εκείνα τα οποία θα έχει μέσα. Επιθυμούσα να αγοράσω βιβλία και ένας φίλτατος με πήγε κάποτε στα Φιλαδέλφια. Εκεί το ένας ο οποίος πουλούσε από μια βιβλιοθήκη. Πήγαμε επάνω στον τρίτον όροφο σε μια σοφίτα και πράγματι βρέθηκα μπροστά σε σπάνια βιβλία. Μεταξύ αυτών υπήρχε και ένας τόμος του Θείου Χρυσοστόμου της πατρολογίας του Μίνγκ. Θα είναι 15 κιλά, λατινικά και ελληνικά. Και ένας άλλος τόμος και ένας τόμος του Ιωσήφ του Βρυενίου, απολογητικός, λόγοι. Και άλλα βιβλία σπάνια, τα οποία εγώ είχα. Δεν είχα του Βρυενίου και δεν είχα και αυτόν τον τόμο. Είχα άλλους 4 τόμους του Χρυσοστόμου, μεγάλους, αλλά αυτόν δεν τον είχα. Ζήτησε αυτός τότε, δηλαδή 30 χρόνια τώρα, το 52, 27 χρόνια ξέρω εγώ πόσο, μου ζήτησε 800 δραχμές τότε για του Ιωσήφ του Βρυενίου, που είναι τόσο σχεδόν, αλλά μισή φορά ακόμη επάνω αυτό. Και ζήτησε και για το άλλο 1000 δραχμές το μεγάλο του Θείου Χρυσοστόμου, το οποίο είναι 15 κιλά, είναι τόσο, και είναι 4-6 δάχτυλα πάχος. Του λέγω, δεν έχεις κανένα περιθώριο τίποτα να τα πάρω αυτά? Μου λέγει, όχι, δεν τα δίδω λιγότερο. Κοίταξα τα άλλα και έπειτα έβγαλα και του έδωσα 1800 δραχμές και πήρα τα 2 βιβλία αυτά. Με βοήθησε και αυτός και κατεβήκαμε κάτω και ερχόμαστε προς το τέρμα Φιλαδελφίας για να πάρω το αυτοκίνητο να έρθω μέσα. Εγώ έμενα στο Παγκράτη. Ο σύντροφός μου που με είχε πάει εκεί είχε μείνει πιο πίσω. Τον έχασε, ήταν μεσημέρι. Γυρίζω μια στιγμή να είδω πού είναι. Και βλέπω ένα Βασίλη, γιατί Βασίλη τον λέγανε, και ήτανε άσπρος όπως ο τείχος. Εγώ νόμισα κάτι έπαθε. Στέκουμε λοιπόν. Τι σου συμβαίνει, του λέω? Σε πείραξε ο ήλιος μεσημέρι? Σε πείραξε ο ήλιος? Δεν μπορούσε να μου μιλήσει. Τον πιάνω λοιπόν, ήταν ένα καφενείο εκεί. Τον πηγαίνω από κάτω από τη σκιά και μιλώ σε αυτόν να φέρει μια πορτοκαλάδα. Πράγματι λοιπόν του δίδω, κάθεται και θα πέρασαν 10 λεφτά να μπορέσει να μου μιλήσει. Τι είχε γίνει? Πήγε ο διάβολος στα αυτή και του είπε ότι εγώ έπεσα θύμα. Πήγε και του είπε ότι εγώ θα σκέφτηκα ότι ο Βασίλης με πούλησε κατά το λόγιον των εμπορευωμένων. Ότι με πήγε σε ένα μέρος και με εκμεταλλεύτησαν. Πλήρωσα για 2 βιβλία 1800 δραχμές. Και ότι ευθύνεται αυτός που με πήγε εκεί. Όταν άκουσα αυτό το πράγμα, βρε κάθισε κάτω. Ρε, του λέγω, όσα έχει ο Νάσης να είχα και να μου τα ζητούσε, θα του τα δίνα εγώ, του λέω, για τα 2 βιβλία αυτά. Τι λες, του λέω, ξέρεις τι είναι τα βιβλία αυτά? Τρελάθηκες, του λέω. Τι είπα να πει 1800 δραχμές? Βέβαια, 1800 δραχμές σαν χρήματα τότε. Αλλά τι είπα να πει 1800 δραχμές μπροστά στα 2 βιβλία αυτά, τα οποία ούτε βρίσκονται μέχρι σήμερα? Δεν ήξερε ο άνθρωπος, όπως και πολλοί. Ακριβό είναι, ακριβό είναι. Ακριβό είναι. Αλλά η ψυχή σου είναι ακριβότερη. Σήμερα λοιπόν τα βιβλία είναι δωρεάν. Δωρεάν, με όλη τη σημασία της λέξεως. Τόσα περιτά πράγματα μπαίνουν σε αυτά τα σπίτια και βιβλία των Αγίων δεν υπάρχουν στα σπίτια. Μπορεί να υπάρχουν, αλλά υπάρχουν κάτι φτηνά των 5, των 3, των 8, των 10 δραχμών. Βιβλία σοβαρά να είναι τα συναξάρια εκεί πέρα, πάρει να διαβάσεις το βίο των Αγίων εν πλάτη 30, 40, 50, 80, 100, 120 σελίδες. Ολόκληρο το περιστατικό. Να γεμίσει το κεφάλι σου, να γύρει. Το πώς έγινε αυτός ο άνθρωπος Άγιος. Αυτά δεν υπάρχουν. Γιατί δεν υπάρχουν? Όχι, γιατί οι άνθρωποι ούτε καν το εκτιμούν.
δεν δίνουν καμιά αξία στην ψυχή τους και στην ψυχή των παιδιών τους και στην ψυχή των άλλων. Διότι αν ο άνθρωπος ήταν καταρτισμένος, θα μπορούσε να δώσει στους άλλους. Εκ του μη έχοντος ουκαν λάβει. Κάθε και σε κοιτάζει ο άλλος. Θυμούμαι κάποτε που μιλούσανε αν ο Χριστός εβάφτισε ή όχι. Και είχε γίνει πρόβλημα. Βρέθηκα κι εγώ κατά σύμπτωση εκεί, κατά οικονομία, δεν ξέρω πώς. Και λέγω ότι κατά τας γραφάς ο Χριστός δεν εβάφτισε. Κατά την παράδοση όμως εβάφτισε εκ των υστέρων. Ούτε λέει, πετάει κάποιος μου, ούτε. Λέω εβάφτισε και έχει βαφτίσει την Αγία Χριστίνα. Άνοιξε λέω το βίο της και θα βρεις ότι την έχει βαφτίσει. Και είπε μάλιστα στο όνομα του Πατρός, εμού του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Την εβάφτισε μέσα στη φυλακή και την έβαλε Χριστίνα. Είναι στις 19 Ιουλίου, Ιουνίου, κάπου τότε είναι νομίζω. Τέλος πάντων, κάπου τότε είναι το όνομά της. Λοιπόν, είμαι ακατάρτιστη στα θέματα της πίστεώς μας, παρότι τα έχουμε γυμνά και τετραχυλισμένα, που θα μπορούσαμε πολλά πράγματα να έχουμε μάθει. Πολλοί, παραδείγμα τώρα που σας λέγω, να πω δύο λόγια για την Αγία Κατερίνα, ας τα αρχαιολογήσω απλώς. Και εκεί που πάμε ακόμη στο όρο Σινά, που είναι ένα μνημείο Ορθοδοξίας, που τέλος πάντων συγκινεί και αυτούς τους ξένους ακόμη, δηλαδή τους ετεροδόξους, και αυτούς τους Βεδουίνους που δεν έχουν πίστη Ορθόδοξων, και αυτούς τους Αιγυπτίους και τους Εβραίους και τους πάντα συγκινεί, αλλά και εμάς τους Ορθοδόξους κοπτόμεθα να πάμε εκεί να πάρουμε ένα ή δυνατόν δαχτυλίδι. Τώρα, γιατί να πάρουμε αυτό το δαχτυλίδι? Πώς έγινε, από πού ξεκινάει η υπόθεση αυτού του δαχτυλιδιού να μοιράζεται εκεί και να το θέλουμε εμείς? Και πολλοί το φορούνε μέχρι τη σήμερα που πήγαν εκεί πέρα, γυναίκες και άντρες. Έχω δει άντρες, το φορούνε ως ευλογία. Είναι ασήμι. Βέρα, καλό δηλαδή ασήμι που λέμε. Και τούτοι δεν ξέρουν το ιστορικό. Πώς έχει η υπόθεση. Πήγαμε μια φορά στο μοναστήρι της Λουκούς έξω από το Κιβέ, όχι από το Κιβέρι, από το Άστρος, ναι. Και βρήκαμε εκεί την εικόνα της Αγίας, της Αγίας Εκατερίνης, γιατί βρήκαμε στα δεξιά του Κυρίου, βγαλμένη η Παναγία από εκεί και να είναι η Αγία. Γιατί πάει εκεί, τοποθετείται εκεί, δίπλα? Όλα αυτά έχουν ένα λόγο. Δεν είναι τυχαία περιστατικά. Δεν είναι έτσι κάποιος τα έβαλε. Έχουν λόγο, έχουν ιστορία. Και έπρεπε ο Ορθόδοξος να τα ξέρει. Εντούτοις όμως δεν τα ξέρει. Δεν διαβάζουμε τέτοια πράγματα εμείς. Εντάξει. Εν πάση περιπτώσει. Να σας μεταφέρω λοιπόν λίγα πράγματα επάνω στην υπόθεση της Αγίας Εκατερίνης. Διότι η Αγία Εκατερίνη είναι μεταξύ των επισήμων προσώπων, όχι ότι υπάρχουν και ανεπίσημα, όπως τα σκέπτεται ο άνθρωπος. Οι άνθρωποι σκέπτονται τι δουλειά κάνει αυτός, τι γράμματα ξέρει, από εκεί κανονίζει. Αν ξέρει γράμματα ο Άγιος θα είναι σοβαρότερος μπροστά στο Θεό. Αν δεν ξέρει γράμματα δεν θα είναι σοβαρός. Λοιπόν, δράτω με τις ευκαιρίες να σας πω ότι ο Χριστός δεν έχει κάνει με τα γράμματα των ανθρώπων, τα οποία είναι στο κεφάλι των ανθρώπων. Είναι να κάνει με τις καρδιές των ανθρώπων. Ο Χριστός δεν κατοικεί στους νόας των ανθρώπων. Αυτό να το ξέρετε. Κατοικεί στις καρδιές των ανθρώπων. Γι' αυτό και στην Παλιά Διαθήκη έλεγε «Η έμι δώσμη συν καρδίαν». Δεν είπε «δώσ' μου το νου σου». Ο νους, λένε οι πατέρες, είναι αργυρώνητος της καρδίας. Είναι πληρωμένος από την καρδιά ο νους. Και αν η καρδία είναι πονηρά και ο νους θα είναι πονηρός, δίκοπο μαχαίρι. Όσο εξυπνότερος είναι ο άνθρωπος και πονηρότερος στην καρδία, τόσο φόβικτρο είναι στον κόσμο και για τον εαυτό του. Κατά συνέπεια δεν είναι θέμα νοός, είναι θέμα καθαρότητος καρδίας. Ή
Αγία έχει βέβαια προσόντα. Είναι βασιλοπούλα αφενός. Έχει γνώσεις πολλές. Επιστημονικές όπως θα ήθελε ο κόσμος. Και δράτω με τις ευκαιρία να σας πω ότι ο Χριστός μας έχει στην κονίστρα τη δικιά του από όλα τα στρώματα τα κοσμικά. Από έναν πανεπιστήμονα Παύλο, από μια πάνσοφο Αγία Εκατερίνη, μέχρι έναν απλούν Άγιο Σπυρίδωνα, μέχρι έναν απλούν Άγιον Ιωάννη Ρώσον, μέχρι ξενοδόχους, μέχρι περβολάριδες, μέχρι. Ο λόγος που σας είπα είναι ότι όλοι έχουν καρδιά. Μυαλό πολλοί μπορεί να μην έχουν, γνώσεις πολλές μπορεί να μην έχουν, αλλά καρδιά έχουν. Και ο Χριστός έδρα έχει την καρδιά του ανθρώπου. Εδώ λένε αυτοί που γράψανε το βίο της, Εκατερίνα λέει η ένδοξος του Χριστού μεγαλομάρτης, ή το λέει από την Μεγαλόπολη Αλεξάνδριαν, κάτω, σε Αιγύπτου. Ήθλησε δε κατά των καιρών του ασεβούς Μαξεντίου εν έτη ταφ δέλτα, δηλαδή το 304. Το τότε παρουσιάζεται επί σκηνής. Ή το θυγατέρα του Κόνσταντος. Κόνστας είναι ένα παιδί του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ωραία, ισκάλος αμίμητος, υψηλού αναστήματος και επαιδεύτη λέγει πάσαν την ελληνική παιδείαν. Έμαθεν όλους σχεδόν τους ποιητάς, Όμηρον, Βυργίλιον, Αριστοτέλην, Πλάτωνα και λοιπούς, που εμείς δεν ξέρουμε πού θε πέφτουν τα ονόματά τους, όχι. Καμιά πλατεία, καμιά ελιά του Πλάτωνα, μπορεί να ξέρουμε από τη Σοφία. Ο μόνο δε τους φιλοσόφους, αλλά και τα βίβλους των ιατρών, Ασκληπιού, Ιπποκράτους, Γαλινού, και ρητορική και λογική, και πάσαν λέξην και γλώσσαν έμαθεν, ώστε όλοι εθαύμαζαν τη σοφία της, ου μόνον οι ορόντες, αλλά και εξακοείς εξεπλήτοντο, όχι μόνο που την έβλεπαν αφοπλίζοντο, αλλά και αυτοί που την άκουγαν. Την εζήτησαν πολλοί ως ήτο φυσικών εις γάμων. Δεν ηθέλησε. Ήθελε να μείνει παρθένος. Η γάπα λέγει την παρθενία κατά πολλά ως φιλόσοφος. Είχε πιάσει ότι η παρθενία είναι ανωτέρα του γάμου, δηλαδή θέλει να πει. Και πράγματι, όπως αναφέρουν και οι Άγιοι, όσο ο ουρανός της γης, όσο η κόλαση του παραδείσου, όσο η γης του ουρανού, όσο ο ήλιος της σελήνης, τόσο διαφέρει η παρθενία του γάμου. Ένας πατήρ συγκεκριμένος, ο Άγιος Ισίδωρος, ο Πιλουσιώτης, λέγει ο γάμος δια την γην, η παρθενία δια των ουρανών και η πορνεία δια των άδειν. Διότι ο γάμος τίμιος, λέγει ο Θείος Χρυσόστομος, ουκ Άγιος. Η παρθενία έχει όψιν αγγελικήν. Πάει κανείς στο τέμπλεο, εκεί θα μπορεί να μάθει πολλά πράγματα, όταν συναντηθεί με τον Παρθένον Χριστόν, με τον Παρθέναν Θεοτόκον, με τον Παρθένον Τίμιον Πρόδρομον, με τους λοιπούς παρθένους εκεί, και θα καταλάβει την αξία της παρθενίας. Αλλά και χωρίς γάμον δεν υπάρχει παρθενία. Αλλά δεν την μπορούν όλη την παρθενία. Εις δέδοτε. Οι άλλοι θα μπουν στο νόμο γάμων, θα έχουν την ευλογία. 100% δεν θα πάρουν όμως εν τη ημέρα εκείνη. Το πολύ πολύ να φτάσουν στο 60%. Πολλοί θα φτάσουν μόνο στο 30. Το 60 το αποδίδει σε εκείνους οι οποίοι έκαναν, είχαν τεκνογωνία, αλλά τεκνοτρόφησαν, δεν τα πέταξαν, απεκατεστάθησαν και μετά τον γάμο επαρθένευσαν. Αυτή είναι το 60%. Έχει πολλά ζευγάρια τέτοια και μάλιστα εφτάσαν και στο βαθμό της αγιότητος. Οι άλλοι είναι οι του 30%.
Εδώ λέει η Κατερίνα, ηγάπα την Παρθενία κατά πολλά ως φιλόσοφος, και προφασιζομένη διαφόρους αιτίας έλεγεν ότι δεν επιθυμεί ουδόλως να υπαντρευτεί. Όταν όμως την επίεζαν για να παντρευτεί, έλεγε το εξής, ότι ερευνήσατε, λέγει, να μου βρείτε δι' αυτή περιπτώσει κάποιον που θα είναι ανωτερός μου ή ίσος μου σε γνώσεις. Διότι εάν είναι κάτωτερός μου, δεν θα το καταδεχτώ ποτέ να τον πάρω. Να είναι ομοιός μου στην ευγένεια, στον πλούτο, στη σοφία, στην ωραιότητα. Η δε και του λείπει από ταύτα κανέν των χαρισμάτων, δεν είναι άξιος δι' εμέ. Γνώριζαν τώρα οι οικοί της ότι δεν είναι δυνατόν να βρεθεί κανένας όπως τον ζητούσαν, όπως τον ζητούσε. Κοιτάξαν μεταξύ των ευγενών, μεταξύ των πριγκίπων, μεταξύ αυτών, δεν μπόρεσαν όσο φαίνεται να βρούνε. Η μητέρα της είχε ένα γέροντα πνευματικό, η μητέρα της. Βλέπετε, υπάρχει μια ρίζα πνευματική στο σπίτι. Και όταν υπάρχει μια ρίζα πνευματική στο σπίτι, υπάρχει πάντοτε ένα φως αναμένο, που κι αυτοί οι μακριά του Χριστού βλέπουν και περπατούν για το χατήρι των άλλων. Μητέρα της λοιπόν είχε ένα πνευματικό άνθρωπο, ο οποίος ήταν σε ένα σκηταριό έξω της πόλεως. Την πήρε λοιπόν και πήγανε μαζί με τη σκέψη να τη συμβουλεύσει κι αυτός. Διότι ενόμιζε η μητέρα ότι η κόρη τραβάει τα άκρα. Δεν την επίεζε, αλλά νόμιζε ότι αυτός σαν άνθρωπος του πνεύματος θα κατορθώσει να τη μεταπίσει, να τη βοηθήσει. Λοιπόν, της λέει ο γέρον, γνωρίζω εγώ, τι λέει, έναν θαυμάσιον άνθρωπον, όσοι σε υπερβαίνει ασυγκρίτως σε όλα τα χαρίσματα τα οποία είπες, και άλλα πολλά αναρρύθμιτα έχει. Η ωραιότητα αυτού υπερνικά εις τη λάψη των ήλιων. Η σοφία του κυβερνά όλα τα αισθητά και νοούμενα κτίσματα. Ο πλούτος των θησαυρών αυτού διαμερίζεται εις όλο τον κόσμο και ποτέ δεν ολιγοστεύει, αλλά μάλλον αυξάνει. Η ευγένειά του είναι άρρητος, ανεκλάλητος, ακατανόητος. Αυτή ακούει τώρα. Λέει, τι είναι αυτός. Είπε πολλά, εν πάση περιπτώσει, και τώρα άρχισε να προβληματίζεται αυτή. Άραγε αλήθεια, της λέει, ή ψέματα. Λέγει λοιπόν η Κατερίνα, είναι δυνατόν να τον δω αυτόν περί του οποίου διηγήσετε αυτά θαυμάσια. Λέγει ο γέρον, αν κάνεις καθώς θα σου πω, θέλεις αξιωθεί να τον δεις. Μπας περιπτώσει, του λέει, σε βλέπω γνωστικό, σε βλέπω σεβάσμιο και πιστεύω ότι δεν ψεύδεσαι ως ό,τι μου είπες. Λοιπόν, έτοιμος είμαι να τελέσω πάντα όσα θα μου πεις. Τότε ο ασητής σε έδωσε μια εικόνα στην οποία ήταν ιστορημένη η Παναγία μας. Και έχουσα στα σαγκάλας της τον Κύριό μας. Και έτσι λέγει, αυτή είναι αϊπάρθενος μήτυρ, εκείνου περί του οποίου σου είπα. Λάβε λοιπόν αυτήν στο σπίτι σου, κλείσε την πόρτα σου και προσεύχου τη νύχτα με ευλάβεια, ονομάζεται Μαρία, παρακάλεσέ την να καταδεχτεί να σου δείξει το γιο της. Και το ελπίζω ότι θα σου τον δείξει. Αν όμως δεηθείς μεταπίστεως,
να είσαι και εσύ βέβαια ότι θα σε ακούσει. Την πήρε την εικόνα η κόρη και κλείσε στο θάλαμό της το βράδυ εκείνο και άρχισε να προσεύχεται. Όπως εκουράστηκε εκεί που προσήφιετο, βλέπει στο όραμά της την κυρία των αγγέλων ως βασίλισσα, καθώς ήταν ιστορημένη με το Άγιο Βρέφος, το οποίο ακτινοβολούσε υπέρ των ήλιων. Αλλά το Βρέφος έστρεψε το πρόσωπό του προς τη μητέρα του και όχι προς την κόρη. Όθεν η κόρη έβλεπε τούτο τα οπίστια, δεν το βλέπε το Χριστό κατά πρόσωπο, και θέλουσε να το δει από μπροστά, να δει τι είναι. Ήρθε από το αποκείμερος. Ο Χριστός έστρεψε και πάλι εκεί το πρόσωπο. Τούτου γενομένου τρισός, τρεις φορές ακούει την Παναγία και έλεγε: «Κοίταξε τέκνο μου τη δούλη σου Εκατερίνα, πόσο ωραία και πάγκαλος είναι». Ο Κύριος απεκρίθη: «Είναι ζωφόδης, είναι άσχημος, δεν δύναμε να τη βλέπω». Λέγει η Θεοτόκος: «Δεν είναι πάνσοφος υπερπάντας του δρύτορας, πλουσία και ευγενής υπέρ τας νεάνιδας πασών των πόλεων». Ο Χριστός αποκρίνεται: «Μάλιστα λέγω Σιμήτερ, είναι αμαθής, παίνεις το σού τον ευκαταφρόνητος, ενώ σου ευρίσκεται εις τη αυτήν κατάσταση, ώστε δεν καταδέχομαι να με ειδήσεις κατά πρόσωπον». Είναι αβάφτιστος τώρα. Και ως αβάφτιστος είναι κατά αυτήν την έννοια, όπως λέγει εδώ: «Δέομαι σου», λέγει η μητέρα τώρα γλυκύτα τον τέκνο, «μη καταφρονείς το πλάσμα σου, αλλά νουθέτησον και οδήγησον αυτό την απράξη, για να απολαύσει τη δόξα σου, να ειδεί το υπέρλαμπον και παποθητό σου πρόσωπον, το οποίο επιθυμούσε να βλέπουν οι άγγελοι». Τότε ο Χριστός απεκρίνατο: «Ας υπάγει στον γέροντα, ο οποίος της έδωσε την εικόνα, και ό,τι την συμβουλεύσα σκάμει, και τότε θέλει με ειδεί, να λάβει πολλήν αγαλίασιν και ωφέλιαν». Ξύπνησε αυτή. Τα είπε στη μητέρα όλα αυτά τα πράγματα, και μαζί με τη μητέρα σηκώνονται και έρχονται στο γέροντα. Λέγουν τα περιστατικά στο γέροντα και το ενύπνιο, και ο γέροντας διηγήθη κατά λεπτός τώρα τα μυστήρια της Ορθοδόξου πίστεως, πώς έχουν τα θέματα και ότι πρέπει να βαφτιστεί. Εν πάση περιπτώσει, αυτή ως απεδείχθη ευαφτίστη. Απεκδείχθη τον παλαιόν άνθρωπο και ενεδείχθη τον καινούριον. Εν πάση περιπτώσει, σε λίγο απεσύρθη στο σπίτι της. Βράδυ γινόσαν αυτά προφανώς για τους διωγμούς τότε ως φαίνεται, και ξάπλωσε κάπου να ηρεμήσει, να ησυχάσει. Ύπνωσε και βλέπει την ουράνιον άνασαν με το Βρέφος, το οποίο κοίταζε την Εκατερίνη με πολύ ηλαρότητα τώρα. Και η μεν Θεομήτωρ ρώτησε τον Δεσπότην εάν του ήρεσε εν υπαρθένος. Ο δε απεκρίνετο τώρα έγινε λαμπροπισμένη και ένδοξος, η πρώην ζωφόδης και άσημος. Η πένης και άγνωστος έγινε πλουσία και πάνσοφος. Η καταφρονημένη και άσημος έγινε ευγενής και περίφημος. Και το σού των αγαθών και χαρίτων είναι εμπεπλισμένη, και τόσον την ευνοώ, ώστε στέργω να αντιμνηστευτώ δια νύμφη μου αφθορών. Τότε η Κατερίνα έπεσε κατά γης με δάκρυα λέγουσα: «Δεν είμαι αξία, υπερένδοξε δέσποινα, δέσποτα, να βλέπω τη βασιλεία σου, αλλά αξίωσον με να συναριθμηθώ με τους δούλους σου». Όταν εισέρθει το πνεύμα της χάριτος, πως ο άνθρωπος ταπεινώνεται και πως βλέπει τον εαυτό του. «Η δε Θεοτόκος έλαβε την δεξιά χείραν της κόρης και λέγει αυτό: δώσ' της διαραβώνα τέκνο μου δαχτυλίδιον να την υφευθείς, δια να την αξιώσεις βασιλεία σου». Τότε ο Δεσπότης Χριστός της έδωσε εν δαχτυλίδιον ωραιότατον, λέγον ταύτα:
Ιδού σήμερον σε λαμβάνω δια νύμφου μου άφθορον και αιώνιον και φύλαξον ακριβώς την συμφωνία ταύτην, να μην λάβεις ποσός άλλων νυμφίων επίγειων. Ταύτα είπε και έλαβε τέλος η έκσταση και γερθήσα η κόρη, βλέπει καταλήθειαν εις δεξιάν της το δαχτυλίδιον και ηχμαλωτήσει τότε εις τον θείον έρωτα η καρδιά της. Αυτός είναι ο λόγος, αυτή είναι η αιτία σε αυτό που κάνουν και δίδουν αυτό το δαχτυλίδι εκεί μέχρι τη σήμερα. Ημονή σε όλους τους ορθοδόξους προσκυνητάς που θα προσκυνήσουν την Αγία Κάρα και το χέρι της Αγίας, προσφέρουν δωρεάν ένα ασημένιο, γνήσιο ασήμι δαχτυλίδι. Αν άλλος θέλει να αγοράσει, ξέρω εγώ, πάλι σε ευτελή τιμή δίδουν για ευλογία για τους άλλους απ' έξω. Εν πάση περιπτώσει, τα πράγματα από εκεί άλλαξαν. Αυτή επήρε θέση πλέον υπέρ της Ορθοδοξίας, ήρθε αντιμέτωπος με τον βασιλέα τότε εκεί και απελογήθη κατά διαφόρους τρόπους. Αυτός δεν μπορούσε να μιλήσει μαζί του, την απέφευγε μάλιστα, δεν μπορούσε καν να αντιβιδεί στο πρόσωπο και κάλεσε. Πολλοί μάλιστα λέγουν 150 Αθηναίοι επήγαν δικοί μας για να αντισταθούν, τους οποίους έφερε κατά το διλεγόμενο καπάκι όλους και πίστεψαν όλοι αυτοί. Αντί να την νικήσουν, ενικήθησαν όλοι αυτοί από την Αγία. Θα διαβάσω μία απολογία που κάνει προς τον βασιλέα. Επρεπέσει ο βασιλεύ και πρώτερον να γνωρίσεις την πλάνη την οποία έχετε, λατρεύοντας ως θεούς είδωλα φθαρτά και ανέστητα. Ότι η εντροπή σας μεγάλη είναι να είστε τόσο φανερά τυφλοί εις την αλήθεια. Προσινούντες ανόητοι τι αυτά βδελίγματα, τουλάχιστον των σοφών διόδωρων, δεν πιστεύεις, ώστες λέγει ότι ήσαν άνθρωποι οι θεοί σας. Δηλαδή, από τους ίδιους εδώ τους δικούς τους, παίρνει και χτυπάει. Και ετελείωσαν τον βίον ελεηνός. Αλλά δια τίνας πράξας οποίας ετέλεσαν ήτι Ανδρίας ή ετέρας σπουδής, τίνος τους ονόμασαν αθανάτους, ως ανόητοι και με στήλας και είδωρα όμοια τούτους ετοίμησαν. Οι δε μεταγενέστεροι μη ξεύροντας τη γνώμη των προγόνων αυτών, ότι μόνον δια ενθύμησιν τους έσαν Ανδριάντας, αλλά νομίζοντας ότι είναι πράγμα ευσεβές και δίκαιον, τους επροσινούσαν ως θεούς. Έτι δε και ο χερονεύς Πλούταρχος, από τη Χερονία ο Πλούταρχος, μένφεται και καταφρονεί όσους επλανήθησαν και σέβονται τι αυτά γάλματα. Τούτων των διδασκάλων έπρεπε να πιστεύεις ο βασιλεύ και να μην είσαι αιτία της απολίας των σούτων ψυχών, δια τας οποίας θέλεις κληρονομήσει ατελέχθητον κόλαση. Ένας είναι ο αληθής Θεός, αίδιος, προάναρχος και αθάνατος, ως της ίστερον έγινε δια τη σωτηρία μας άνθρωπος. Δια τούτον οι βασιλείς βασιλεύουσιν, γι' αυτόν τον βασιλιά. Επαρχία κυβερνώνται, τα στοιχεία και όλος ο κόσμος συνίστανται και πάντα τα κτίσματα εκτίσσαν με ένα του λόγων διαμένωση. Ούτως ο παντοδύναμος Θεός και Πανάγαθος δεν έχει χρίαν από τη αυτά θυσίας. Ουδέ εφραίνεται εις τα σφαγάς των ανευθύνων ζώων, σφάζεται τα ζώα για να ευχαριστήσει τον Θεό. Άπερ δεν έπτεσαν, αλλά μόνον προστάσει να φυλάτωμεν τα σεντολάς του απαρασάλευτα. Αυτά προστάσει. Τα αυτά ακούσας πολύ ο Μαξέντιος εθυμώθη. Έμεινε όμως άφωνος ώρα πολύ. Δεν μπορούσε να πει τίποτα. Έπειτα μη δυνάμενο να εναντιωθεί στους λόγους αυτής απεκρίνετο. Άφεσμε να τελειώσουμε την θυσία και τότε θέλουμε να ακούσει τους λόγους σου καλύτερα. Αφού διετέλεσε τη δελειρά του πανήγυρη, προστάσει να φέρουν την Αγία στα βασίλεια και λέγει: είπε μας, τι είσαι και τι είναι συλλόγοι ους μας έλεγες. Ιδέα απεκρίνεται. Εγώ είμαι θυγάτη του προύσου βασιλέως Κώστατος. Μπροστά από σένα ήταν βάλος βασιλιάς. Εκείνου παιδί είμαι εγώ, του λέει. Καλούμε Κατερίνα. Είμαι πεπαιδευμένη εις όλα στας επιστήμας των γραμμάτων, ρητορικήν, φιλοσοφίαν, γεωμετρίαν και τας λοιπάς επιστήμας. Αλλά ταύτα πάντα, ως μάτια και ανωφελή κατεφρόνησα. Τα πέταξα στην άκρη, λέει αυτά.
και ήλθον να νυφευτώ το δεσπότη Χριστό, όσες λέγει ταύτα δια του προφήτου αυτού. Ξέρει και τους προφήτες τώρα. Απολώ την σοφία των σοφών και την σύνεση των συνετών να θετήσω. Ο δε βασιλεύς θαυμάζουν τη σοφία αυτής και βλέπουν τόσο καλός και ωραιότητα. Ενόμιζε ότι δεν είναι το εις την γην από γονείς νητούς γεννημένοι, αλλά καμιά θεά από εκείνες τις οποίες αυτό σε σέβεται και διαλέγεται προς αυτόν, με σχήμα ανθρώπινων θα την έκανε. Επειδή λοιπόν ο βασιλεύς εφανέρωσε τη γνώμη του ταύτην, του απεκρίθη η Μακαρία λέγουσα: αληθώς είπας ο βασιλεύ, διότι ονομάζεις θεούς τους δαίμονας, ήτινες σας δεικνύουν διάφορα φαντάσματα και πλανώντες σας παρακινούν ή σας έλγιαν και ετέρας ατόπους επιθυμίας. Εγώ δε είμαι γη και πυλός και με έπλασεν ο Θεός εις μορφήν τη αυτήν και με ετοίμησε με το κατοικόν αυτού και ομοίωσιν, και από τούτο πρέπει να θαυμάζεται μάλιστα η σοφία του πλάσαντος. Από χώμα έφτιαξε τέτοια καλονή. Αυτό πρέπει να τον θαυμάζει, λέει αυτόν τον μάστορα. Επειδή εις τόσον ευτελή ύλην του πυλού η δυνήθη να δώσει τόση ευμορφία και ωραιότητα. Εις ταύτα απήντησεν ο Μαξέντιος λέγον: μη λέγεις κακόν δια τους θεούς ή την εσέχουν δόξα να θάνατον. Και η μάρτης ανταπεκρίνετον. Εάν θέλεις να αποτινάξεις ολίγον την αχλήν και των σκοτισμών της απάτης, θέλεις γνωρίσει την των θεών σου ευτέλειαν και θα καταλάβεις τον αληθή θεόν, του οποίου το θαυμάσιον όνομα μόνον λαλούμενον και, ή και ο σταυρός αυτού εις τον αέρα τυπούμενος, στον αέρα να γίνει σταυρός, διώκει τους θεούς σου και αφανίζει αυτούς, και αν ορίζεις θέλω σε αποδείξει φανερά την αλήθεια. Ο δε βασιλεύς ειδών την ελευθερίαν της Αγίας, μιλούσε τόσο ελεύθερα, δεν ήθελησε να διαλεχθώσει, φοβούμενος μήπως και τον νικήσει με αποδείξεις και κατεσυνθεί, αλλά είπε ταύτα προφαζιζόμενος: απρεπές είναι να διαλέγεται ο βασιλεύς με γυναίκας, θέλω όμως συνάξει τους σοφούς των ρητόρων μου, τότε θα καταλάβεις των προβλημάτων σου την ασθένεια και γνωρίζουσα το συμφέρον σου να πιστεύσεις στα ημέτερα δόγματα. Ταύτα είπε ο βασιλεύς και, όπως αναφέρει εδώ, έστειλε επιστολή εις όλα στα σπόλη της εξουσίας αυτού και έγραφε: ο βασιλεύς Μαξέντιος χαιρετώ όλους τους σοφούς των Ελλήνων και ρήτορας, και σας παρακαλώ να έλθετε προς μεταχαίως. Είνα επικαλεσάμενοι των σοφότατων θεών Ερμήν και το έξοχρον της γνώσεώς σας αποστομώσατε εν σοφότατων γίνεων. Όπερεν εμφανίστητα σήμερα στάφτας και χλεβάζει τους μεγάλους θεούς. Ονομάζουσα τα σπράξ αυτών μύθους και φλιαρήματα και ούτω θέλετε δείξει την πατρία σας σοφία και θαυμαστείτε εις τους ανθρώπους και παρεμούτ λάβετε πολλά αμοιβάς. Συνήχθησαν λοιπόν οι εκλεκτότεροι και σοφότεροι ρήτορες των αρθιμών 150. Οξύς εις τον οίσε και εις το λαλήν ικανότατη προς τους οποίους είπε ταύτα ο Μαξέντιος: ετοιμαστείτε επιμελέστατα να αγωνιστείτε ανδρείως και μη αμελήσετε. Θαρούντες ότι με γυναίκα έχετε την διάλεξη, αλλά ώσπερ να έχετε ανταγωνιστήν ανδριότατον. Την είχε φοβηθεί ο Μαξέντιος. Και σοφότατον ρήτορα, ούτω βάλετε όλη τη σπουδήν και δείξατε τη σοφίας, ότι καθώς εγώ ακριβώς την εγνώρισα, υπερβαίνει στη σοφία και αυτών των θαυμάσιων Πλάτωνα. Λοιπόν παρακαλώ σας, ώσπερ να είχατε αυτόν εκείνον ανταγωνιστήν, τόσην επιμέλεια και προσοχήν επιδείξατε. Εάν νικήσατε, θα σας δώσω μεγάλα χαρίσματα. Ιδέ και ιτηθείτε, θέλω λάβει εσύνην ανίκαστον και επονίδιστον θάνατον. Θέλετε λάβει. Ταύτα η πόντος του Μαξεντίου απεκρίθη εις ρήτορ, ένας που εθερείτο ο μεγαλύτερός τους, ο των όλων επιφανέστερος, και είπε: εάν είναι η φρονιμωτέρα γινή ο βασιλεύ και η φιλοσοφωτέρα, δεν θέλει να δυνηθεί να συζητήσει με θυμών. Πρόσταξε λοιπόν να έρθει και τότε θα ειδείς την αλήθεια. Ακούσα στο ρήτορα ο Μαξέντιος ούτω καυχόμενο ενεπλήστη όλος ειδονής και φεδρότητος, ελπίζον ο μάτριος να νικήσει η θρασία και ακόλαστος γλώσσα της φιλοσοφίας και χάριτος θείας γέμουσαν.
Λοιπόν και Λέβη και φέρουσι την μάρτυρα και ήσαν συνηγμένοι πλήθος πολύ εις το θέατρο να ειδούν το αποβυσσόμενο. Αλλά πριν φτάσουν οι απεσταλμένοι στην Αγία, ήλθεν ουρανόθεν Μιχαήλ ο Αρχάγγελος και λέγει της μάρτυρος: «Μη φοβού υπές του Κυρίου, κορίτσι του Κυρίου, μη φοβάσαι. Ιδούγαρ, ο Κύριος θέλει σου δώσει σοφίαν εις την σοφίαν σου, να νικήσεις τους 150 ρήτορας. Και ού μόνον αυτή, αλλά και άλλοι πολλοί θα πιστεύσουν εν διά σου, να λάβετε πάντως του μαρτυρίου του Στέφανο». Λάβοντε λοιπόν την Αγία Νεαπεσταλμένη, επήγαν στα βασίλεια και ευθύς ο υπερήφανος εκείνος ρήτορ είπε ταύτα με σοβαρόν πρόσωπον φθεγόμενος: «Συ είσαι ή τη υβρίζεις τους θεούς μας το σου τον ανέσχυντα?» Η δε Αγία απεκρίθη αυτό με πραότητα: «Εγώ είμαι πλην ουχή ανεσχύντος, καθώς είπες, και τολμηρός, αλυπίος και φιλαλήθος μάλιστα. Και ο ρήτορ: ενώ οι μεγάλοι ποιητές τους ονομάζουν υψηλούς, σύ τολμάς και κινείς κατά αυτόν τη γλώσσα με τόση θρασίτητα, ή της εδοκίμασες τη σοφίαν αυτών και εκοινώνησες γλυκύτητος?» Η δε απεκρίνετο: «Την μεν σοφίαν έχω από τον Θεόν μου χάρητη, όσης είναι η σοφία και η ζωή, και όσης αυτόν φοβείται και φυλάτει αυτού τα θεία προστάγματα, είναι όντως φιλόσοφος. Τα έργα όμως των Θεών σας και περί αυτών διηγήσεις είναι άξια ψόγου, πλήρη απάτης και καταγέλαστα. Πλην υπέ μας, τι από τους μεγάλους ποιητάς και πώς θεούς αυτούς επωνόμασεν?» Ο δε ρήτορ είπε: «Πρώτον μένω σοφότατος Όμηρος, επευχόμενος προς τον Λία λέγει: Ζεύ κίδιστε, μέγιστε, και αθάνατε θεοί άλλοι. Και ο περίβλεπτος Ορφεύς, εις την θεογονίαν αυτού λέγει ταύτα: Ευχαριστών το Απόλλωνι, ο Άννα, λιτούς ιέ, ακατιβόλε, φίβε κρατεέ, πανδερκές θνητής και αθανάτης ανάσων». Εις τους λόγους τούτους του ρήτορος απεκρίθη η Αγία λέγουσα: «Αυτός ο Όμηρος λέγει πάλι εις άλλων τόπων, διά το μέγιστό σου Θεόν δία, ότι είναι ψεύτης, απατεών, πανούργος, σκολιότατος, και ότι ήθελαν να τον δέσουν. Η Ήρα, ο Ποσειδών και η Αθηνά, εάν δεν έφευγε να κρυφθεί, ομοίως φαίνονται και άλλα όμοια εις καταφρόνη στον Θεό σας. Επειδή δε τον εσταυρωμένον είπες ότι δεν τον λέγει της παλαιός διδάσκαλος, ούτε τον ομολογεί ως Θεόν, έπρεπε να μην περιεργαζόμεθα, ούτε να πολυπραγμονώμε περί αυτού, όσες είναι Θεός αληθής ουρανού και γης θαλάσσης ηλίου σελήνης και παντός ανθρωπίνου γένους δημιουργός, ακατάληπτος, ανεξιχνίαστος και άρρητος. Αλλά προς αληθεστέραν πίστοσιν άκουσον τι λέγει περί αυτού η σοφωτάτη η βίλα σας, μαρτυρούσα αυτού την ένθεον σάρκωσιν και την σωτήριον σταύρωσιν. Γράφει σιβίλε και τους παίρνει από τα δικά τους τα χαρτιά και αποδεικνύει τη θεότητα του Ιησού. Όψε ποτέ της επί τη πολυσεδή ταύτην ελάση εγίν και δίχα σφάλματος γεννήσεται σάρξ». Δηλαδή ο αναμάρτητος θα γίνει σάρξ κάποια μέρα. «Ακαμάτης δε θεότητος όρης ανιάτων παθών λύσει φθοράν». Με τα δικά του τα πάθη θα λύσει τη φθορά των άλλων. «Και τούτο φθόνος γεννήσεται εξ απίστου λαού και θα τον φθονήσει», λέει, «ένας άπιστος λαός. Και εις ύψος κρεμαστήσεται», και αν τον κρεμάσουν, λέει, «ψηλά, ως θανάτου κατάδικος». Τα λέει ο δικός σας, λέει, αυτά. «Άκουσον δε και τον αψευδή σου Απόλλωνα, ότι και χωρίς να θέλει ομολογήσει τον Χριστόν, απαθεί βιαζόμενος υπό αυτού δυνάμεως», είπε. «Εις με φυσί βιάζεται ουράνιος». Ένας, λέει, «με βιάζει», λέει, «ουράνιος να πω ότι έστι φως τριλαμπές». Πατήριος και Άγιο Πνεύμα. «Ο δε παθών Θεός έστι και ου Θεότης πάθεν αυτή, άμφωγάρ βρωτός όμως και άβρωτος. Αυτός ήδη Θεός και άνυρ, πάντα φέρον εχθνητής, σταυρών ύβριν ταφήν». Και εξής: «Ταύτα είπε ο Απόλλων διά των όντων Θεών, ο οποίος είναι συνάναρχος, το γεγενικό τη, συναίδιος, αρχή, ρίζα, πηγή, αγαθών απάντων. Ο αληθής σου τος Θεός συνέχισε λέγουσε Αγία, δημιούργησε τον κόσμο, εκ του μειόντος το είναι, διακρατή, συνέχεια κλπ. Και. Όταν άκουσαν αυτοί, το κλείσαν. Κατέπληξε το φιλόσοφο, ως έμεινε άφωνος, και δεν είναι δυνατόν να αναλύσει το σύνολο. Ο δε βασιλεύς ειδών αυτών ούτως ιτηθέντα και καταπλαγέντα, επρόσταξεν τους υπολείπους να διαλεχτούν με τις
με την μάρτυρα. Οι δε παρετούνται όταν είδαν ότι ο μεγάλος το κλείσε, οι άλλοι παρετήθησαν. Δεν έχουμε να αντισταθούμενοι στην αλήθεια, λένε οι άλλοι τώρα. Ούτε δυνάμεθα βλέποντες μάλιστα νικημένων τον προϊστώτα μας. Τότε ο Μαξέντιος Τιμωθής προστάζει να άψουν πυρκαγιάν εις το μέσον της πόλεως. Να κάψουν τους ρήτορας, ήτινες ακούσαντες την απόφαση, έπεσαν εις τους πόδας της Αγίας, δεόμενοι να τους συγχωρήσει ο Κύριος όσα εν αγνία ημάρτησαν και να αξιωθούν του Αγίου Βαπτίσματος και δωρεάς του Παναγίου Πνεύματος. Η δε Αγία εμπληστήσα ειδονίσια γαλιάσεως, είπε αυτής. Όντως μακάρι εμείς και καλότυχοι ότι το σκότος αφήκατε και το φωτί της αληθείας ακολουθήσατε. Και ευθυρώμενον επί της γης βασιλέα καταλοιπώντες προσήλθετε εις τον άφθαρτον και ουράνιον. Μη έχετε αμφιβολία εις τούτο, διότι το πυρ διού σας φοβερίζουν οι ασεβείς, σας θέλει γίνει βάπτισμα και κλίμαξ ουράνιος να καθαρίσει πάσαν κοιλίδα και ρήπων ψυχής και σώματος και ως αστέρας φαϊνούς να σας υπάγει στη βασιλεία εκείνων να σας κάνει φίλους ηγαπημένους του. Και πράγματι τους έριψαν στη φωτιά όλους αυτούς και τους στρατιώτες στις 17 Νοεμβρίου μηνός. Αυτούς τους γρηγορότερα. Αυτή έμεινε πιο πίσω και βασανίστηκε η Αγία. Σε 150 αυτούς τους θυσίασαν, δηλαδή τους έκαψαν γρηγορότερα. Στις 17 Νοεμβρίου η Αγία εμαρτύρησε στις 25 του μηνός. Έμεινε πιο πίσω ακόμη. Μπας περιπτώσει ενικήθη ο βασιλεύς, κοιτάζει με διαφόρους τρόπους να την ξεγελάσει. Αυτή του λέει, ξεσκέπασε ο βασιλεύς την σκηνή και μη υποκρίνεσαι το δολερόν της αλόπεκος, ότι εγώ καθώς είπων το πρώτερον είμαι χριστιανή και ήλθω να νυφευτώ το Χριστό, το οποίο μόνον έχω νυφίον και σύμβολον, στολήν και κόσμον της παρθενίας μου και ποθώ το μαρτύριον περισσότερον από πάσαν βασιλική αλουργίδα και στέφανο. Αυτό σε θυμώθη και έγινε. Δεν ξέρω τι έγινε στην περίπτωση αυτή. Εν πάση περιπτώσει το αποτέλεσμα είναι, είχε έναν στρατηγό δικό του, τον πείθηκε αυτόν η κοπέλα, η Αγία, και μαρτυρά κι αυτός, τότε απελπίστη. Η γυναίκα του, του βασιλέως, η βασίλισσα, κατορθώνει να φτάσει στη φυλακή. Επλήρωσε και έφτασε στη φυλακή. Και έγινε και αυτή η πίκος της Αγίας και απέθανε και αυτή. Τσέκοψε τους μαστούς αυτός, έφρυξε, τσέκανε μεγάλη ζημιά. Αυτή εσφάγει την 23η, δύο μέρες προ της Αγίας. Έχει μια ωραία δε προσευχή στο τέλος. Αφού έφτασαν στον τόπο της τελειώσεως, έκαμε την προσευχήν η Αγία στον Κύριο και είπε, «Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ευχαριστώσει, ότι έστησας επί την πέτρα της υπομονής του σπόδας μου και κατήφθηνα στα διαβήματά μου. Έκτινον τώρα τα σαχράντου σου παλάμας, τα οποία εις τον σταυρόν ετραυμάτισες και δέξε μου την ψυχήν, την οποία έθισα δια την αγάπη σου. Εν θυμού, Κύριε, ότι σάρξ και αίμα ήμεθα και μη αφήσεις να φανερωθώσει από τους δεινούς εξεταστάς εις το φοβερό σου κριτήριον τα εναγνία μου πτέσματα, αλλά απόπλην αυτά με τα αίματα τα οποία έχεις αδιασέ και οικονόμησε να γίνει το σώμα τούτο όπερ διασέ κατεκόπη αθέατον εις εκείνους. Ήτινες το θέλουν ζητή και φύλαξον αυτό σώον και ακέραιον όπου ορίζει η βασιλεία σου. Επίβλεψον εξύψους, Κύριε, επί το πυρεστώτα λαών τούτων και οδήγησον αυτούς εις το φως της εις επιγνώσεως. Δίδου δε και εις όσους επικαλεστούν δι' εμού το Πανάγιο όνομά σου τα προς το συμφέρον αιτήματα, δια να υμνούνται υπό πάντων τα μεγαλεία σου, να σε δοξάζουν με το συνάρχον Πατέρα συναίδιον πνεύμα νυν και εις τους αιώνας. Αυτό έγινε το 305 μετά Χριστόν, 25 Νοεμβρίου, με αποτέλεσμα να βγει γάλα από το λαιμό της. Το δε σεβάσμιον αυτή και πάντινον λείψανον το έλαβαν άγγελοι και το πήγαν στο όρος Σινά, όπου έμεινε εκεί 1000 χρόνια. Έπειτα απεκαλύφθη εις τους μοναχούς της Μονής και κατέβασαν το σώμα της κάτω και υπάρχουν αυτά που υπάρχουν μέχρι σήμερα εκεί πέρα, πολύ μέρος από το Άγιο Λείψανό της, η κεφαλή της, τα χέρια της και τα τι αυτά. Αυτά είναι περίπου
που εγώ απλώς τα χειολόγησα για να δώσω μια μικρή όψη, δεν χάνουμε που δεν διαβάζουμε και δεν μεταφέρουμε και στους άλλους τα θαυμάσια αυτά που υπάρχουν.